Το δεύτερο ποδηλατοδρόμιο της χώρας μετά το Εθνικό του ΆΚΑ στην Αθήνα, που άρχισε να κατασκευάζεται πριν από 20 χρόνια χωρίς ποτέ να λειτουργήσει και στήχησε τότε στο ελληνικό δημόσιο 3,5 εκατομμύρια ευρώ, αναμένεται να ανακατασκευαστεί και να παραδοθεί τα επόμενα χρόνια στον αθλητικό κόσμο. Ένα έργο το οποίο οι πολίτες παρακολουθούσαν εδώ και πολλά χρόνια να παραμένει ανενεργό και την αθλητική κοινότητα να περιμένει να το χρησιμοποιήσει. Το έργο λοιπόν στα Καθιανά, το ποδηλατοδρόμιο, με προϋπολογισμό περίπου 8 εκατομμυρίων ευρώ, πριν από λίγες ώρες δημοπρατήθηκε και έτσι γνωρίζουμε ότι το καλοκαίρι, εφόσον ολοκληρωθούν οι διαγωνιστικές διαδικασίες, θα ξεκινήσει η ανακατασκευή και αποπεράτωσή του και η παράδοση στην αθλητική κοινότητα. Ιστορικοί χαρακτήρισαν την ημέρα δημοπράτησης του έργου τα στελέχη της Δημοτικής Αρχής, υπενθυμίζοντας τις σπουδαίες διακρίσεις των αθλητών των Χανίων παρά τις ανύπαρκτες υποδομές και μια θλιβερή απώλεια από τον χώρο της ποδηλασίας. Θα ήθελα να αφιερώσω τη συγκεκριμένη μέρα σε ένα φίλο μου ποδηλάτη, ο οποίος έχασε τη ζωή του κάνοντας προπόνηση στο δρόμο. Και ελπίζω να είναι ο τελευταίος ο Αγρημάκης ο Μανώλης. Και εγώ προσωπικά το περίμενα αρκετά χρόνια. Το περίμενα αρκετά χρόνια γιατί κάνοντας μια εκπομπή παλιά-παλιά, είχα πει στους ποδηλάτες, θα είμαι κοντά σας για πάντα. Και με αυτό αποδεικνύω ότι βγαίνω στο λόγο μου. Ξέρετε πολύ καλά ότι το ποδηλατοδρόμιο έχει μια πολύ μεγάλη ιστορία. Ξεκίνησε η κατασκευή του το 2004 από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, αλλά ουσιαστικά δεν ολοκληρώθηκε γιατί υπήρχαν σοβαρές ελλείψεις στη μελέτη. Το 2010 έγιναν προσπάθειες από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού για την αποπεράτωση της πίστας του ποδηλατοδρομίου, ωστόσο και τότε τα τεχνικά ζητήματα δεν επέτρεψαν να προχωρήσει. Η ανακατασκευή του χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Ταυτόχρονα με το ποδηλατοδρόμιο δημοπρατήθηκε το έργο ανάπλασης των 30 οικοδομικών τετραγώνων περιμετρικά του ΚΤΕΛ Χανίων. Θα αναπλαστούν και θα διαμορφωθούν σε ένα σύγχρονο κέντρο το οποίο θα έχει πεζοδρόμια, υπογειοποίηση όλων των δικτύων. Ένα δικό μας όραμα, το ξεκινήσαμε πριν 1,5 χρόνο να το σκεφτόμαστε. Σε χρόνο ρεκόρ λοιπόν καταφέραμε να κάνουμε τις μελέτες, να πάρουμε τις εγκρίσεις και να μπορέσουμε αυτή τη στιγμή να πάρουμε τη συγκεκριμένη χρηματοδότηση. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη αστική ανάπλαση που έχει γίνει ποτέ στην πόλη και υπόσχεται να αναμορφώσει πλήρως την εικόνα μιας περιοχής που έχει να δεχτεί παρέμβαση για πάνω από 30 χρόνια. Τα προβλήματα που έχει η συγκεκριμένη περιοχή είναι πολλά. Για αρχή είναι η προσβασιμότητα και η δυσκολία κίνησης από όλες τις ηλικιακές ομάδες. Έχουμε έλλειψη ραμπών, ελλειπείς φωτισμοί, πολλές φθορές και σε οδόστρωμα αλλά και σε πεζοδρόμια. Είναι η πρώτη φορά που μας ζήτησε ο Δήμαρχος και ο Αντιδήμαρχος να αντιμετωπίσουμε μια πολύ μεγάλη περιοχή με ενιαίο τρόπο. Να μην έχουμε μεμονωμένη ανάπλαση ενός ωραίου δρόμου, αλλά να έχουμε μια πολύ ωραία μεγάλη γειτονιά. Και ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Στην αρχή, όταν μας το λέμε, δεν γίνεται. 30 οικοδομικά τετράγωνα είναι αδύνατον. Η ανάπλαση των 30 οικοδομικών τετραγώνων περιλαμβάνει οργάνωση δρόμων με μέγιστο πλάτος στα 3,5 μέτρα, διαπλάτυνση πεζοδρομίων, φυτεύσεις, αστικό εξοπλισμό, υπογειοποίηση δικτύων, σύγχρονα φωτιστικά, καθώς και τη δημιουργία πάρκων γειτονιάς.